Ο Μάνος ο Γρυπάριος, ο οποίος θα μας διαφωτίσει σε ό,τι έχει να κάνει με το game. Μάνος, θα παίξουμε σήμερα. Θα παίξουμε We Dare, στο PlayStation 3. We Dare, όχι We, We, W-I-I. Όχι, we. Ναι, we, εμείς. Τι εμείς. Είναι ένα flirt game. Τι game? Α, γι' αυτό με φωνάξατε τελικά. Θα φλερτάρεις τη Λάουρα, ακόμα δεν μπήκες. Γιατί? Εμείς τι κάνουμε εδώ, φίλε. Άμα, αυτό συμμετέχεις και εσύ. Α, οκ, για πάμε. Δεν πιστεύω να είναι δύσκολο. Όχι, όχι. Παιδιά, πραγματικά δεν το έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω που πάω και τι κάνω. Είναι mini games, Μάνο. Αποτελείται από mini games. Για πάμε, τι θες να μας δεις. Καταρχήν πρέπει να διαλέξεις Λάουρα mini game από αυτό. Εγώ είμαι το κοριτσάκι. Α, ωραία. Αυτή να θα πάω. Όχι, θα πήγαινε στο σπίτι. Διάλεξε ένα από τους τρεις κύβους. Eat the apple. Εγώ θέλω το πάνω. Ποιο? Πού πατάω, παιδιά. Το αυτό, μπράβο. Πάντα το... Τσακ. Όχι. Yes. Alright. Okay. Για να δούμε πώς θα φλερτάρει ο Μάνος ο Γρυμπάρης. Κάτσε να σηκωθώ γιατί δεν μπορώ αλλιώς να συγκεντρωθώ. Ναι, ναι, άμα δεν σηκωθείς. Αυτό το παιχνίδι καταλαβαίνουμε όλοι γιατί δεν το έπαιξα εγώ με το Μάνο. Δεν είναι εντάξει. Κάνω ζέσταμα. Ναι. Δεν ξέρω αν χρειάζεται. Αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι για 12 χρόνια και πάνω. Α, το έχω. Ναι, υποτίθεται. Είχα γράψει και ένα review στο GameWorld.gr που βάλα γύρω στο 5-4,5. Α, μπράβο, το πράγμα δεν φέρεις να μαζί. Μπράβο, μάλλον πάντα αυτό λέει. Αλλά στην ουσία παίζεται με 2-4 άτομα. Αρκεί να είναι παρέα. 4 μου θέλει. Ακριβώς. Νομίζω και με 2 μπορεί να παίξει. Ή ένα ζευγάρι, 2 ζευγάρια. Εδώ βασικά η Λία πρέπει να κρατήσει το χειριστήριο εσύ και εμείς να φυλάμε το μήλο από τη μία και την άλλη πλευρά. Τι εννοείς? Χρειάζεται τρίτο άτομο. Δεν είπαμε να παίξουμε αυτό με το φιλί. Α, όχι. Δεν θα το βγάλω. Τι θα φυλάς το χειριστήριο? Λοιπόν, σοβαρά μιλάς. Για παίξτε. Ο ένας κρατάει από τη μία, ο ένας φυλάει από τη μία πλευρά και άλλος από την άλλη. Αυτό έτσι εδώ την Λάουρα τώρα. Για κάνε. Εγώ δεν φυλάω πάντως κοντά. Δεν δουλεύετε. Όχι. Όχι, να βλέπεις. Κοίτα πώς είναι. Όποιος φυλήσει λύση. Αν πατήσεις το δάχτυλό σου, φυλάει το μήλο από τη μία πλευρά. Α, εντάξει. Με το δάχτυλο έτσι. Ήταν να μην της δώσεις ιδέα. Πού από εδώ θα πάω. Χάσαμε και δύο, άστο. Καλά. Διάλεξε ένα άλλο. Παρακαλώ. Δεν έπρεπε να βάλω. Το φυλήσω το χειριστήρι. Το χειριστήρι. Μην νομίζεις, δείχνει τολμηρή γυναίκα, αλλά δεν είναι κατά βάθος. Για, είχαμε να μην δείξει αυτό το φιλί. Πάμε αυτό χωρίς τα ρούχα. Ναι, εννοώ, συγγνώμη. Εδώ και τώρα είμαστε και οι δύο μηδέν πόντους. Ωραία, πόσα mini games έχει μάλλον αυτό. Έχει 40 mini games μέσα. Πολύ πράγμα. Τέτοιο επίπεδο. Όχι, εννοώ τέτοιο στυλ. Λοιπόν, και έχει 5 κατηγορίες παιχνιδιών. Για πας. Υπάρχουν ερωτήσεις quiz, υπάρχουν dancing παιχνίδια. Αυτό θέλω, dancing παιχνίδια. Okay. Να σου πω, έχουν γίνει έρευνες επιστημονικές ότι μετά από αυτό το παιχνίδι έχουν βρει ο καθένας στο τέλος. Ότι δεν γίνεται πάτη με ούζος. Και ότι τα έχουν φτιάξει. Όχι, μεσημέρι! Γεια σου Μάρο, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Τα έχουν φτιάξει μετά από αυτό το παιχνίδι. Έχει γίνει έρευνα. Γίνεται. Σοβαρά μιλάς. Πάντα κάτι. Πάντα κάτι γιατί δεν πάει καλά. I agree if something don't work with their roles or is not. Πάντα. Σου δίνει και κάποιες ερωτήσεις πολύ προκλητικές ή μπορεί να σου λέει κάποια tips. Π.χ. πότε εφευρέθηκε το πρώτο προφυλακτικό, ας πούμε. Μα αυτό είναι ωραίο. 1912, ξέρω εγώ. 1912. Δεν θέλω κάπου στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, και ήταν από ζώο κάτι, ήταν από στομάχι, ζώο κάτι τέτοιο. Από ναι, υλικό φτιάχνετε και το σουτιέντε. Όχι, αυτό ήταν άλλο. Λοιπόν, διάλεξε μια κατηγορία. Έχεις μπλέξει τη γνώση και πάλι. Τροπαλό κορίτσι, πιστεύω δεν ξέρω. Διάλεξε χορό. Έτσι, γιατί πρέπει να πάω και πάλι. Δεν χωρώ. Μπορούμε να πάμε στο χορό. Τραγουδάκι. Θα τραγουδήσω τώρα κιόλας. Θα με κάνεις ρίσκο. Όχι, χορεύουμε. Α, εντάξει. Οκ. Και πώς θα χορέψουμε. Α, εδώ λέει ας πούμε κάποια tips. Το καθηγητή Στάρνερ είχε ερευνήσει για τον τίτλο. Αν κοιτάς τον άλλον 4 λεπτά χωρίς να μιλάς. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά έλξη ανάμεσα στους δύο ανθρώπους που κοιτιούνται. Οπότε μπορείτε να το δοκιμάσετε. Με το στράτο που τον κοιτάω δεν πιάνει. Μπορεί να φτάνουν και όμως και 30 δεύτερα νομίζω. Ανάλογα που είσαι, ναι. Για να πάμε. Play. Πού είμαι, εδώ είμαι. Βέβαια, αυτό το παιχνίδι προβλέπω μεγάλη επιτυχία. Μάνο. Θα γίνει blockbuster. Τώρα με το τηλεχειριστήρι θα χορεύω. Τα mini games διαρκούν να πούμε, κάνεις ό,τι κάνει το avatar σου. Εσύ είσαι το ξανθό εδώ δεξιά. Και πρέπει να κάνω τώρα έτσι. Όχι ακόμα. Κάνε ό,τι κινήσεις κάνει. Θα σου δείχνει κάτω αριστερά το ανθρωπάκι Λάουρα πρέπει να κάνει. Κάνω αυτό. Εγώ είμαι το ανθρωπάκι. Να, το είχα χέρια πάνω, το βλέπεις κάτω. Έτσι, μπράβο, αυτό είναι. Τι να. Αυτό μου αρέσει. Να πούμε ότι τα mini games διαρκούν 30 δευτερόλεπτα με 2 λεπτά ανάλογα το mini game. Μπράβο, you sexy thing από hot chocolate από πίσω, έτσι, μια ωραία επιτυχία. Αυτό το κάνεις μόνο έτσι. Και αυτό καταλαβαίνουμε γιατί δεν το έπαιξα εγώ. Και πάμε. Και... Τσακ! 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 Είναι από αληθινές έτσι κινήσεις χορού. Ναι.
Λάουρα, είσαι πολύ καλύτερη και αποτυπώνεται. Ξέρει, Λάουρα, γιατί. Αποτυπώνεται και στο σκορ 200. Ξέρει, είναι ο Μάικλ Τζάκσον αυτό τώρα. Yeah. 185 ο Μάνος, είναι το τέρμι okay. Τρομερό. Αντί για Mortal Kombat, δεν συνεχίζει αυτό. Βλέπεις, η Λάουρα με έχει στα casual games, οι γυναίκες γενικά το έχουν. Κάνεις τη γυμναστική έτσι, είναι καλό. Πώς είναι καλό ο Ρήμος. Πλησιάζει ο Μάνος Λάουρα, σοβαρέψου. Δεν ξέρω. Σοβαρέψου Λάουρα, θα σε περάσει. Πριν στις πρόβες ο Ηλίας με είχε για κάπου πόσο, για 10 ποντούς. Εντάξει, μεγάλο ταλέντο εγώ τυχόρα γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι παίξτε εσείς, να πούμε 2-3 πράγματα. Λέγεται λοιπόν We Dare, είναι για το PS3, χρειαζόμαστε Move, We Dare, Flirty Fun for All. Parental Direction Advice για 12 καλά. Χρονών και πάνω. Κέρδισα! 12 σύν, αλλά βάλε 15 σύν. Σίγουρα, σίγουρα έχουμε... πράγματα. Μπράβο, Λάουρα. Μπράβο, Λάουρα. Μπράβο, Λάουρα. Ωραία. Κι άλλο, κι άλλο. Δεν τελείωσε. Είναι ψαρατικό. Λοιπόν. Θα χάσει τους πόντους μου. Το εσύρο δεν μας πιάνει μας, έτσι. Μας πιάνει. Μας πιάνει. Είναι μια χαρά, μια εξόρυμα. Μας πιάνει. Γιατί μια και μας πιάνει... Λάουρα. Παρακαλώ. Θες να πάμε τώρα. Κάτσε εσύ εδώ, κάτσε λίγο. Μανώ, πάμε να συνεχίσουμε. Παίξε, παίξε. Να με πάρει και double score. Έφυγε, παιδιά, είναι δυνατόν. Λοιπόν, εντάξει, πάμε. Αυτό έλεγχο δεν το κάνω ποτέ στη ζωή μου. Κάτσε. Πού, αλλάζω. Λοιπόν. Εκεί. Όπως σας είχαμε πει και στην αρχή, ο Μάνος δεν θα είναι εδώ μαζί μας μόνο για να παίξουμε όπως κάναμε. Τα παιδιά έχετε γνωριστεί. Ήρθε τελικά. Καλώς την. Αλλά και για να μας πει και το τι γίνεται στον χώρο των games τον τελευταίο καιρό και τι πρόκειται να έρθει. Σωστά, Μάνο. Ακριβώς. Ουσιαστικά είχαμε την E3 αυτή τη βδομάδα, όπου είχαμε αρκετές νέες ανακοινώσεις. Την τιμή για το PlayStation V, να πούμε ότι έχει 2,49 ευρώ η έκδοση με Wi-Fi και στα 299 με Wi-Fi και 3G. Ορίστε. Ωραία. Να τα πάρουμε τώρα τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, έχεις παρακολουθήσει τι γίνεται εκεί, έτσι, έστω και αν δεν είσαι εκεί. Τι ήταν το πιο σημαντικό. Συνήθως πηγαίνω στην Gamescom την Ευρωπαϊκή που... Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κοίτα, τι ήταν αυτό το οποίο ήταν η ατραξιόν, ας πούμε. Καταρχήν να πούμε ότι όλη η 3 βασίστηκε αρκετά φέτος στο casual gaming. PlayStation Move, Kinect, Wii, Nintendo ούτως ή άλλως είναι casual. Αυτό τη στιγμάτισε φέτος. Από εκεί και πέρα, μεμονωμένα κάποιοι τίτλοι οι οποίοι εντυπωσίασαν. Βέβαια, η Nintendo τράβηξε πολλά βλέμματα με το Wii U, καθότι είναι μια κονσόλα η οποία συνδυάζει και χαρακτηριστικά iPad, έτσι είναι το χειριστήριό της. Και το εκπληκτικό είναι ότι μπορείς τη στιγμή που βλέπεις στην τηλεόρασή σου που παίζεις το παιχνίδι, ξαφνικά να το γυρίσεις και να το παίζεις το ίδιο το χειριστήριο, και ο άλλος να βλέπεις τηλεόραση μια ταινία, ας πούμε. Πιστεύω ότι το Wii U εντυπωσίασε πραγματικά. Και το PlayStation Vita της Sony εντυπωσίασε ως κονσόλα. Τα βλέμματα συνήθως στρέφονται στις κονσόλες, έτσι. Καθότι συνδυάζει χειρισμό και τον κλασικό που ξέρουμε από το PSP και την οθόνη αφής. Παιχνίδια καινούρια έχουν παρουσιαστεί. Ακριβώς. Είδα το Zelda, το κλασικό. Το Zelda για το 3DS. Το ήδη που έχει ήδη κυκλοφορήσει. Uncharted 3 για το PlayStation 3, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο. Gears of War 3 για το Xbox 360. Πώς θα πρέπει να είναι γύρω στο Σεπτέμβριο. Μιλάμε για κυκλοφορίες Ελλάδα, έτσι. Ναι, πάντα. Για ευρωπαϊκές και αν όλη την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, στο PlayStation Vita δείξαν Uncharted, που παιδιά έχει απίστευτα γραφικά. Γενικά το Uncharted και το προηγούμενο λέει ήταν μπροστά, το παίξαμε και εδώ. Παιχνίδια για Kinect, καινούριο Dance Central, το Fable θα βγει σε Kinect. Μάνος Καρμιρέτης, επειδή αυτό που έχουμε παρατηρήσει εδώ με το Kinect αλλά και με το Move είναι ότι τα αντιμετωπίζω εγώ τουλάχιστον σαν μια πρώτη επαφή των εταιριών με την τεχνολογία, η Sony με την τεχνολογία του Move κτλ. Δεν είμαι ικανοποιημένος ούτε από το gameplay των παιχνιδιών πάντα, ούτε από την εθιστικότητα κατ' επέκταση του κάθε παιχνιδιού. Δεν μπορεί να με κολλήσει κανένα παιχνίδι όπως με κόλλαγε το Call of Duty ή αντίστοιχα. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Αυτό θα διορθωθεί ή έχουμε πάει σε μια τεχνολογία που... Έχω την αίσθηση ότι ειδικά για το Kinect είναι ακόμα πιο casual για το PS Move. Το πιο casual δεν είναι. Γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείς μόνο το σώμα, δεν χρησιμοποιείς καν χειριστήριο. Πιστεύω ότι θα πάει έτσι η δουλειά. Δηλαδή και το Fable που το είδαμε, δεν υπάρχει κίνηση του σώματος να πεις ότι προχωράω, πάω εκεί, πυροβολάω. Ουσιαστικά σε πάει μόνη της η κάμερα και κάνεις απλά κάποιες κινήσεις. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα μείνει σε μόνιμη βάση, ότι και το Kinect και το PlayStation Move και το Wii που το Series Nintendo είναι καθαρά casual πλέον. Αν με το Wii είδαμε και κάποιους hardcore τίτλους. Πιστεύω ότι θα απευθύνεται στο κοινό που απευθύνεται. Δηλαδή γυναίκες, παιδιά συνήθως μικρότερες ηλικίες κάτω των 15. Και οι μεγαλύτερες ηλικίες οι πιο casual. Δηλαδή γονείς, θείοι, παππούδες, όχι. Συγγνώμη, αν ένας τώρα θεατής έχει κάνει μια έρευνα αγοράς και θέλει να αγοράσει μια κονσόλα gaming, ας πούμε, εσύ που είσαι επαγγελματίας και έχεις την εμπειρία και τη γνώση αυτή τη στιγμή, τι θα συνιστούσες? Θα σου πω, κοίτα, εξαρτάται από το τι παίζει ο καθένας.
Δηλαδή αν ας πούμε είσαι ο τύπος που παίζει π.χ. Call of Duty ή που παίζει Uncharted ή που Gears, που παίζει πιο παιχνίδια δράσης ας πούμε, ναι. FPS, που έχει συνηθίσει να παίζει χρόνια games, okay. Δεν θα κάτσει να παίξει το πλαίσιο μου και το κινέφι. Αυτό απευθύνεται και σε casual gamers, γιατί ουσιαστικά σε απασχολεί για λίγη ώρα. Ακριβώς, σου δίνει κάποια mini games, σε φτάνει μέχρι εκεί. Ο πραγματικός ο gamer, για να καταλάβει όποιος ότι είναι gamer, θα πρέπει να πει ότι κάθομαι και καίγομαι με τις ώρες και παίζω 8 ώρες online Call of Duty και παίζω 12 ώρες Football Manager. Αυτός είναι ο hardcore gamer. Αληθεύει αυτό τελικά. Παίζουν τόσες ώρες συνεχόμενες. Και να ρωτήσεις, πάνω από 10 ώρες. Το high score σου δηλαδή. Το high score σου είναι 10 ώρες. Εσερί πρέπει να είναι 15 ώρες. 15 ώρες. Μπράβο. Όχι, εντάξει, εγώ λέω μόνο. Έπαιζα 2 ώρες τέτρες και κουραζόμενα μετά. Λοιπόν, Μάνο, ταυτόχρονα με αυτά που μας λες που είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είχα το άγχος εγώ, πως πάει αλλού το gaming, ενώ αυτό που μάθαμε εμείς, η γενιά η δικιά μας, είναι άλλο πράγμα. Ηλία, έχω αγχωθεί και εγώ από τη φετινή E3. Δηλαδή φοβάμαι, το casual συνεχίζει, βλέπουν εταιρείες ότι πουλάνε γιατί απευθύνεται στη μάζα και όχι στους καθαρά gamers και συνεχίζουν το casual. Μήπως όμως έχουμε ένα φαινόμενο Wii, δηλαδή θα κάνουμε ένα μπαμ μεγάλο από το 2006 μέχρι το 2008 και μετά... Wii-tida. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει αυτό. Εδώ παιδιά βγήκε The Sims Social, βγαίνει Sims στο Facebook, το προμόταρε πολύ Electronic Arts και θα γίνει χαμός. Σοβαρά. Και εδώ ποιο είναι το trick, ότι θα μπορείς να παίζεις και απεριόριστη ώρα. Ενδέχεται να παίζει και αυτό. Αν δεν το βάλουν δηλαδή με ενέργεια, το κλασικό που έχει το Facebook, Energy Points, μπορεί να κάθεσαι να παίζεις με τις ώρες Sims και να κάθεσαι με το φίλο σου να βλέπεις ξέρω τηλεόραση εικονικά μέσα του Facebook, να, ξέρω, να μαγειρεύεις γι' αυτό, να φλερτάρεις, να χορεύεις, διάφορα. Και όλα αυτά με το Sims. Πάντως και αυτά τα παιχνίδια, ναι, συγγνώμη, χωρίς κονσόλες που είναι online, στο, κανονικά στο PC, και αυτά έχουν μεγάλη άνθηση, ειδικά αυτά του Facebook μέσα. Ναι. Και βέβαια και υπάρχουν games στο Facebook τα οποία τα παίζουν περισσότερο γυναίκες. Όπου οι γυναίκες δεν ανήκουν στο hardcore gaming κοινό συνήθως. Π.χ. Farmville, Yovil, εκεί έχει πιο πολύ βλέπεις γυναικείο κοινό. Ναι. Οπότε και έτσι σιγά σιγά μπορεί να πάνε και στη λογική του εντάξει, ο κύριος πάρε και ένα Wii. Γκάγκαβιλε. Τα καινούργια τα κόμματα. Όσο μιλάς, βλέπουμε, έχω βάλει στον υπολογιστή μου το πολύ ενδιαφέρον τρέιλερ για το FIFA 12. Τι έχουμε από αυτό, με FIFA, τι γίνεται. Κοίτα, στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι το Pro πουλάει περισσότερο. Παγκοσμίως το FIFA πουλάει περισσότερο. Το Pro έχει καλύτερα γραφικά από το FIFA, αλλά το FIFA έχει πολύ δυνατά animations και γενικά έχει και gameplay και online. Μπορεί να παίξεις μέχρι 11 εναντίον 11 χωρίς να έχεις lag που έχεις το Pro και έχει και τα δικαιώματα των ομάδων. Οπότε ο κόσμος έχει πιο πολλούς λόγους για να αποτιμήσει, ας πούμε, FIFA. Mm-hmm. Ωραία. Τι, από μεγάλους τίτλους, τι άλλο έχουμε να περιμένουμε. Το αφήνω εγώ, συγγνώμη, συνεχίζουμε το FIFA. Μ' αρέσει. Να πούμε ότι από το Wii U θα έχει δυνατούς τίτλους όπως Ninja Gaiden 3. Για να δω να το έχουμε. Ninja. Με το Super Mario τι Batman. Το Super Mario ναι. Θα βγει Mario Kart για το 3DS, ναι. Super Mario και για το 3DS. Τι άλλο, από τη Sony το Mass Effect που βλέπω εγώ. Mass Effect, πολύ δυνατός τίτλος. Το βλέπουμε τώρα μαζί με το Uncharted για μένα είναι από τους top τίτλους και αυτό βασίζεται κατά κύριο λόγο γιατί οι πρωταγωνιστές που παίζουν σε αυτές τις σειρές έχουν δώσει το στίγμα τους, δηλαδή περνάει και λίγο από κινηματογραφική ταινία μέσα, πιο πολύ στο Uncharted. Σίγουρα, δηλαδή με τον Drake. Ο Nolan North ας πούμε έχει κάνει εκπληκτική δουλειά ο Nathan Drake. Και ο συνεταίρος του παίζει τον Victor Sullivan. Και στο Mass Effect αντίστοιχα... IEA και αυτό, ναι. Είναι ηθοποιοί οι οποίοι έχουν δώσει και με τη φωνή τους αλλά και με την κίνησή τους, γιατί το Uncharted έχει και motion capture μέσα. Mm-hmm. Έχουν δώσει ένα εκπληκτικό στίγμα σε αυτό το παιχνίδι και έχει δεθεί πλέον με το χαρακτήρα. Και όταν θα βγουν στο σινεμά θα κάνουν μεγάλο μπαμ. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η έκθεση είναι μόνο για κονσόλες ή έχει και PC gaming? Έχει τα πάντα μέσα. Από PC τι βλέπουμε? Από PC games και το Mass Effect 3 που... Αυτό θα το σηκώνει ένας υπολογιστής μου, γιατί βλέπω γίνεται χαμός εδώ. Αυτό είναι πολύ... Θα δούμε τις προδιαγραφές του όταν θα έρθει ο καιρός. Μήπως είναι πολύ βαρύ και χρειάζεται να... Εμένα διπύρνο νομίζω το τρέχεις. Α, με ένα απλό διπύρνο. Ναι. Που φτάσαμε. Ναι. Ακόμα σε επιτραπή, ενώ δεν έχουμε στα minimum requirements. Να ρωτήσω λίγο πώς βλέπει ο Μάνος το mobile gaming, πώς εξελίσσεται. Το mobile gaming ανεβαίνει, καλή ώρα iPhone ας πούμε. Πολύ, Angry Birds κτλ. Ναι, Infinity Blade, το οποίο είχα κάνει και πρόσφατα ένα αφιέρωμα με τα top 50 games για iPad και iPhone και είχα βγάλει το Infinity Blade πρώτο της Epic Games, χρησιμοποιεί Unreal Engine μέσα, είναι, ξέρεις, και για hardcore κοινό. Ωραία. Και casual βέβαια, όπως Angry Birds που είπες, ναι, Plants vs. Zombies, στρατηγικής, όπως το Game Dev Story. Όλα αυτά τα παιχνίδια τα παίζεις 15 ώρες. Κάψιμο και πάρα πολύ. Είναι δουλειά να λιώσεις. Με Infinity Blade, με Game Dev Story, ακόμη περισσότερο μπορείς να λιώσεις. Τώρα το Angry Birds τελειώνει στα levels, πάει παρακάτω. Έτσι, ναι. Αλλά μπορεί να βγουν νέες εκδόσεις. Μάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μας είπες. Εγώ έχω βάλει λίγο έτσι και στον υπολογιστή μια ιδέα από το Call of Duty το 3, τι είναι, το Modern Warfare 3. Το οποίο είναι, αυτό είναι κόλλημα παιχνίδι, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου.
Συμφωνώ. Πώς θα μπορούμε να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή και ότι ναι, έχουμε να επικοινωνούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Και παίξαμε με τη Λάουρα.